Την Σάντρα Γεράγγελου, την φοροτεχνικό. Καλησπέρα, κυρία Γεράγγελου. Σάντρα, να δούμε λίγο, επειδή καλησπέρα λέγαμε για τα φυσικά και πριν. Πολλά. Χρόνια πολλά και καλή πρωτοχρονιά. Λέγαμε για τις πινακίδες και την παράταση, να δούμε λίγο το επίδομα θέρμανσης. Γιατί υπάρχουν πια οι όροι που κάποιος αυτό το κουτσουρεμένο, το μισό φέτος επίδομα θέρμανσης μπορεί να το πάρει. Να πω προκαταβολικά ότι πρέπει να μπήκαν ήδη σήμερα τα χρήματα σε εκείνους που παίρνουν αυξημένο επίδομα με βάση τα περσινά κριτήρια στις ειδικές περιοχές που δίνεται. Τώρα, για τους υπόλοιπους τους δικαιούχους φέτος, πάμε να μας πεις ποια κριτήρια πρέπει να έχουν για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Σήμερα εκδόθηκε η εγκύκλειος που αφορά τα κριτήρια και τους δικαιούχους για το επίδομα θέρμανσης. Ουσιαστικά τα κριτήρια, τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά δεν έχουν αλλάξει, παραμένουν ίδια με πέρυσι. Η μεγάλη αλλαγή όμως είναι ότι έχει μειωθεί το ποσό επιδόματος ανά λίτρο που θα πάρουν οι δικαιούχοι. Το ποσό αυτό έχει μειωθεί στο 50%. Πέρυσι δηλαδή οι δικαιούχοι έπαιρναν 25 λεπτά ανά λίτρο. Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. 12,5. Ναι, κάτσε να δούμε πρώτα εδώ ότι πρέπει να έχουμε τους κωδικούς του TaxisNet, όλα τα ένα, τον αριθμό αφημί, τον αριθμό του εκαθαριστικού. Πάμε στη δεύτερη κάρτα τώρα, γιατί έχεις ξεκινήσει και σωστά να μας λες το τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει κάποιος. Τι εισόδημα πρέπει να έχει, Σάντρα? Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, το εισόδημα είναι ίδιο με πέρυσι, τα εισοδηματικά κριτήρια. Για τον άγαμο, λοιπόν, θα πρέπει να έχει εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ο έγκαμος μέχρι 20.000 ευρώ και οι μονογονεϊκές οικογένειες 22.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 2.000 για κάθε τέκνο που προστίθεται στην οικογένεια. Να διευκρινίσουμε ότι όταν λέμε εισόδημα, εννοούμε φορολογητέο εισόδημα. Είτε αυτό είναι το πραγματικό, είτε το τεκμαρτό. Okay. Κάποιος δηλαδή που έχει μεγάλη παγίδα εισόδημα για μπορεί κόσμο. Να χάνει το επίδομα θέρμανσης. Ακίνητη περιουσία. Τώρα, όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία, και εδώ παραμένουν ίδια τα κριτήρια, έχουμε αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 100.000 ευρώ για τον άγαμο και στις 200.000 για τον έγαμο και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Πάμε να δούμε τώρα και τα ποσά, δηλαδή ποια είναι η επιδότηση. Έχουμε 0,125 ευρώ 12,5. Ουσιαστικά 12,5 λεπτά το λίτρο από 25 λεπτά που ήταν πέρυσι. Άλλωστε έχει προϋπολογιστεί ακριβώς το μισό ποσό επιδόματος που θα δοθεί. Πέρυσι δόθηκαν 110 εκατομμύρια, φέτος θα δοθούν 55 εκατομμύρια σαν επίδομα θέρμανσης. Να πούμε ότι αφορά αγορές πετρελαίου που έγιναν από 15 Οκτωβρίου του 2017 έως 30 Απριλίου του 2018. Θα έχουμε δύο φάσεις πληρωμών. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2018 και θα αφορά τις αιτήσεις που έγιναν από την και ημέρα που θα ανοίξει πάει, το σύστημα. Πάει μακριά και μάλλον πάει σήμερα το βράδυ ή την πίσω. Τρίτη. Πάει για καλοκαίρι. Μάλιστα. Και η δεύτερη φάση θα αφορά τις αιτήσεις από 16 Γενάρη μέχρι 31 Μαΐου και η πληρωμή θα γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2018. Σάντρα Γεράγγελου, σε ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμα φορά. Καλή πρωτοχρονιά στην φοροτεχνικό. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην τραγωδία.